Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι δικηγόροι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι από σήμερα και για τις τρεις επόμενες ημέρες μέχρι την Πέμπτη θα απέχουν από τα καθήκοντά τους, μετά από απόφαση που έλαβε ο Δικηγορικός Σύλλογος. Οι δικηγόροι διαμαρτύρονται για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και την επιβολή ΦΠΑ στη δικηγορική ύλη, αλλά και για την αμφισβήτηση που δέχεται ο κλάδος εξαιτίας της παραπληροφόρησης που θεωρούν ότι βλάπτει το κύρος τους. Το επόμενο τριήμερο, δηλαδή 13, 14 και 15 Απριλίου, είναι το τριήμερο κατά το οποίο θα συζητηθεί το γνωστό σε όλους φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο περιέχει πολλές και διάφορες διατάξεις, οδυνηρές για μερικούς, χρήσιμες για μερικούς άλλους. Όσον αφορά εμάς, έχει αυτή την γνωστή διάταξη, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται ΦΠΑ ποσοστού 21% στις αμοιβές των δικηγόρων, των συμβολιογράφων, των δικαστικών επιμελητών και των υποθηκοφυλάκων. Όσον αφορά το σύνολο αυτών των κλάδων, η άποψή μου, η προσωπική, είναι ότι είναι απαράδεκτη επιβολή ΦΠΑ, διότι πρόκειται για πολιτιακά όργανα στα οποία η πολιτεία στέλνει τους ενδιαφερομένους υποχρεωτικά, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Μάλιστα, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και τη στρογγυλή σφραγίδα που λέει Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επομένως, δεν είναι δυνατόν οι υπηρεσίες που παρέχουν υποχρεωτικά στον χώρο τον γενικότερο της δικαιοσύνης, κάποιοι φορείς της δικαιοσύνης και κάποιοι πολιτιακοί λειτουργοί να επιβάλλεται ΦΠΑ στις αμοιβές τους. Το δεύτερο, όσον αφορά εμάς τους δικηγόρους, ισχύει ό,τι σας είπα προηγουμένως. Και σε εμάς όμως υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς οι δικηγόροι συναισθανόμαστε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε να βοηθήσουμε σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία. Αν και ακούμε ότι τα δικά μας εισοδήματα κατά μέσον όρο είναι στις 20.000 ευρώ ετησίως και εκεί πέρα βεβαίως να ξέρετε ότι ένας στους δύο δεν εργάζεται, επομένως είναι σαν να λέμε 40.000 ευρώ ετησίως, ενώ υπάρχουν επιχειρηματίες διαφόρων γνωστών κλάδων που δηλώνουν 5 έως 7.000 ευρώ ετησίως και για αυτούς δεν γίνεται κανένας λόγος. Αλλά αυτό το ξεπερνάμε και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι, να αυξήσουμε το ποσό του φόρου το οποίο μέχρι σήμερα δίναμε στην πολιτεία. Με ποιον τρόπο? Με τον καλύτερο, τον πιο σίγουρο και τον πιο άμεσο τρόπο. Υπάρχει το λεγόμενο διπλότυπο, έτσι το ξέρει ο κόσμος, που αφορά την ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου στα δικαστήρια. Το διπλότυπο αυτό σπανίως βρίσκεται σε αρμονία με την πραγματική αμοιβή. Είναι αντίστοιχο με τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην αντικειμενική αξία ενός ακινήτου και στην αγοραία, την εμπορική αξία αυτού του ακινήτου. Λέμε λοιπόν να ανεβάσει τα διπλότυπα αυτά η πολιτεία στο ύψος των πραγματικών αμοιβών μας, όπως τις κρίνει η πολιτεία, αναλογικά. Και επίσης το ποσοστό φορολόγησης των εσόδων μας από τα διπλότυπα, ενώ μέχρι σήμερα 15%, να γίνει 20%. Τι σημαίνει αυτό? Περισσότερος φόρος και επίσης περισσότερα έσοδα στα ταμεία, διότι όπως γνωρίζετε από τα διπλότυπα παρακρατείται και η εισφορά όλων των ταμείων των νομικών, τα οποία καρκινοβατούν αυτή τη στιγμή. Και με την πρότασή μας αυτή, τα έσοδα της πολιτείας θα είναι πολύ περισσότερα άμεσα, θα αφορούν τους δικηγόρους, όχι τους πελάτες των δικηγόρων, και επίσης θα είναι και έσοδα τα οποία θα πηγαίνουν και στα ταμεία, και είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Δυστυχώς η λύση αυτή δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα ευνοϊκά από την πολιτεία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα δει ποιο είναι το συμφέρον της πολιτείας, γιατί ειλικρινά εμείς σας λέμε ότι είμαστε αντίθετοι προς το ΦΠΑ για έναν και απλούστατο λόγο. Δεν θέλουμε να γίνουμε φοροεισπράκτορες σε βάρος των πελατών μας.